Καλώς ήρθατε στη Φωλιά των Κούπων. Πες λίγο για το νούμερο το ένα τώρα. Αχ, το νούμερο το ένα. Τι? Αχ, το νούμερο το ένα. Μοναδική εμπειρία. Τι, δηλαδή τι, πες κάτι παραπάνω. Ακούστε, έχει κάτι που είναι σαν να εωρείσαι στο κενό, ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά η αίσθηση που σου δίνει είναι αυτή που θα μπορούσε να έχεις μόνο ένας αστροναύτης όταν θα έχει βγει από το διαστημόπλοιό του και θα κάνει βόλτα, να το πιστέψεις, βόλτα στο διάστημα, συνδεδεμένος. Μοναδική εμπειρία. Μοναδική. Επειδή έχουμε ένα νούμερο ένα, το οποίο έχουμε είναι ένα νούμερο αυτό το ένα. Διαστημικό που κάποιος κάτι γίνεται εκεί, ένα τέλειο πράγμα. Μοναδικό. Σίγουρα το μόνο στην Ελλάδα, ναι. Να ξέρετε. Και ένα από τα ελάχιστα της Ευρώπης. Ξεκάθαρα. Δεν μπορούμε εμείς να σας δείξουμε έναν τρόπο χαλάρωσης, έναν πρωτοποριακό τρόπο χαλάρωσης, μία πρωτοποριακή χαλαρωτική εμπειρία θα μπορούσε να το ονομάσει κανένας, όπου όταν χαλαρώνετε είναι σαν να εωρείστε στο διάστημα, αλλά παράλληλα σαν να βρίσκεστε και στην νεκρά θάλασσα. Φυσικά και μπορούμε, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς για σας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε αυτό το κορίτσι που είναι εκεί, να πούμε ότι όλοι έχουν περάσει πια, να τις ευχηθούμε ποτέ σιδερένια. Ξανά τέτοια και σιδερένια. Η Νάντια Ριγάτου είναι μαζί μας μετά από τόσο καιρό για να μας δείξει το φλόντι. Σιδερένια, αγάπη μου. Γεια σου, Νάντια. Καλώς όρισες, Κούκου, φίλε μας. Διαστημόπλοιό μου, μόνο με διαστημόπλοιο θα μπορούσα να επιστρέψω. Μας έχει λείψει. Με πετυχαίνετε. Wow. Και εμένα πολύ. Ετοιμαστείτε όμως τώρα να σας επιβραβεύσω για όλο αυτό το διάστημα που έλειψα. Λοιπόν, σας έχω μία λύση για όλα, να σας περάσουν, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε και λέγεται floating, παρακαλώ. Έχω έρθει εδώ, έχω κάνει ήδη τον ντουζ μου και είμαι σε αυτή τη μαγική καμπίνα με το φως και το νερό των 30 εκατοστών που υπόσχεται ένα ταξίδι στο διάστημα. Τα λέω καλά, πιλότε, φίδε. Για έλα τα κουκουφίλε μας, καλημέρα. Καλημέρα, καθίστε στο ήθος float. Ας κάτσω μην πέσει και η πετσέτα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τι είναι το floating. Το floating είναι μια πρακτική σωματικής ευεξίας και πνευματικής χαλάρωσης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαι έτοιμη να μπω μέσα σε αυτή την καμπίνα. Τι θα πάθω, τι γίνεται εδώ μέσα. Θα χαλαρώσεις. Η συνεδρία ξεκινάει με 10 λεπτά μουσική. Ωραία. Για να εγκλιμαστείς μέσα στο pod. Μετά έχεις 45 λεπτά απόλυτη σιωπή. Ναι. Εκεί κάνεις floating, χαλαρώνεις. Και η συνεδρία τελειώνει. Στα τελευταία 5 λεπτά ακούς πάλι μια μουσικούλα, είναι το σήμα για να βγεις και να ξανακάνεις ντουζ. Άρα το floating είναι τα 45 λεπτά που μένω μόνιμο στην απόλυτη ησυχία στο σκοτάδι, γιατί αυτό το καπάκι όπως βλέπετε κλείνει, κουκουφίλη μου, και μέσα επιπλέω πάνω στο νερό των 30 εκατοστών, το οποίο δεν είναι μόνο νερό. Να... Έχει μέσα θεϊκό μαγνήσιο, αλάτι έψον, μάλιστα. 550 κιλά και η άνοση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξεπερνάει αυτή της νεκράς θάλασσας. Πάρα πολύ ωραία. Νάντια. Άρα όλο αυτή η ησυχία και που μένω μόνη με τον εαυτό μου είναι αυτό που μου χαλαρώνει όλο μου το σύστημα. Ακριβώς. Η μείωση των εξωτερικών ερεθισμάτων βοηθάει στη μείωση του στρες, χαλαρώνει το σώμα και αποκτάς πνευματική διάρκεια. Και να πούμε σε αυτό το σημείο, Νάντια μας, να πούμε σε αυτό το σημείο, όπως είπες και πολύ σωστά και εσύ, καλημέρα και στο Φίβο, καλημέρα και στον Κάρολο από εμάς, ότι καλημέρα. Όλη αυτή η αίσθηση επιτυχάνεται γιατί μπορείς να ουσιαστικά να είσαι στο νερό, να επιπλέεις στο νερό, χωρίς να κάνεις κανενός είδους προσπάθεια. Γιατί μπορεί όλοι οι άνθρωποι σωστό. Να μην έχουν την ευκαιρία Ακριβώς. να έχουν επισκεφθεί την νεκρά θάλασσα και να μην ξέρουν ότι η περιεκτικότητα σε αλάτι είναι αυτή που τους επιτρέπει να παραμένουν στην επιφάνεια της θάλασσας χωρίς να κινούνται, όχι με τον κλασικό τρόπο που κάνουμε στη θάλασσα που απλώνουμε χέρια, πόδια και μένουμε στην επιφάνεια. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, μπορείς να είσαι στην επιφάνεια χωρίς να καταβάλεις κανενός είδους προσπάθεια. Και αυτό είναι που είπαμε και στην αρχή όταν λέγαμε για το νούμερο 1, ότι είναι σαν να εωρείσαι στο διάστημα και να πούμε για το καπάκι αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν κλειστοφοβία, ότι δεν είναι υποχρεωτικό να κλείσει εντελώς. Και ότι μπορείς να έχεις... Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορείς να αφήσεις και το φως ανοιχτό. Μπράβο. Και αλλάζουν και τα φώτα και υπάρχει και μια τελείως διαφορετική αίσθηση. Ακριβώς.
Αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι, παιδιά. Λοιπόν, κρατερέ μου, επειδή πρέπει να μπω και επειδή πρέπει να βγάλω τις πετσέτες για να μπω, όπως καταλάβατε, είμαι έτοιμη να ξεκινήσω να κάνω φλόου για να το απολαύσω. Όλοι πρέπει να το δοκιμάσετε, να ξεχάσετε ό,τι σας απασχολεί. Να τη δούμε λίγο. Και δεν ξέρω πόσο θα μου πάρει αυτή η χαλάρωση, μπορεί να μου πάρει άλλη μια εβδομάδα. Οπότε κάνω τις πετσέτες μου, κοιτάω στην καμπίνα μου και τα λέμε σύντομα. Με το καλό, με το καλό. Καλωσόρισα, μου, μα έλειψε πολύ. Καλωσόρισα, κορίτσι μου. Φιλιά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό, πολύ ακούστε, αυτό δεν το έχω κάνει. Δεν το έχω κάνει ακόμα. Μα το περιέγραψε σαν να το έχει κάνει. Ναι, ναι, γιατί έχω δει το βιντεάκι, έχω δει και το πώς είναι. Και πραγματικά είναι από τα πράγματα που έχω ζηλέψει πολύ και που θέλω πάρα πολύ να πάω να δω πώς είναι αυτή η αίσθηση. Το έχει κάνει πολύ φίλος αγαπημένος, ο οποίος μου έχει πει ότι. Που δεν είναι γενικά του αρέσουν και πάρα πολύ όλα αυτά. Και μου έχει πει αυτό. Μην το χάσει. Ωραία, μα τα πε, θα μα πα. Λοιπόν, φυσικά και να πάτε, να πάρετε τι πληροφορίε. Ναι, ρε, εσείς, από μένα, ρε. Πες το. Λοιπόν,